Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε μετά από συστηματικές έρευνες ο δράστης των επιθέσεων σε βάρος νεαρών γυναικών στη Νέα Χώρα, που είχε σπείρει τον τρόμο στην τοπική κοινωνία. Οι μαρτυρίες των θυμάτων και η αξιοποίηση οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας οδήγησαν τους άνδρες της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Χανίων στον εντοπισμό του και αφού τον έθεσαν σε παρακολούθηση, τον συνέλαβαν χθες το πρωί. Είμαι 100 χρόνο και βλέπω συμβαίνουν ορισμένα πράγματα. Λυπάται κανείς για αυτή την κοινωνία. Ο δράστης είναι ένας 28χρονος αλλοδαπός, αποκαλούμενος το τελευταίο τρίμηνο δράκος της Νέας Χώρας και κατηγορείται ότι από τις 17 Νοεμβρίου μέχρι τις 13 Ιανουαρίου αποπειράθηκε να ληστέψει 5 γυναίκες ηλικίες από 19 έως 27 ετών. Δρούσε με τον ίδιο τρόπο με τα μεσονύκτιες και πρώτες πρωινές ώρες. Φαίνεται ότι εντόπιζε τα υποψήφια θύματά του από την πλατεία 1866 και τα ακολουθούσε από τη στιγμή που έφευγαν από μπαρ της περιοχής μέχρι τις εισόδους των σπιτιών τους όπου και επιτίθεντο. Τους βάνει το χέρι στο στόμα και μετά αυτή φαίνεται φωνάζει βοήθεια τα λοιπά, αυτό και εξαφανίζεται. Ο 28χρονος ασκούσε σωματική βία στις ανυποψίαστες γυναίκες που έπεσαν θύματά του επιστρέφοντας από τη νυχτερινή τους διασκέδαση. Μπήκα να μείνω στο σπίτι μέσα και αισθάνεται κάποιος να ανεβαίνει τα σκαλοπάτια της πολυκατοικίας. Της έκλεισε το στόμα εδώ, μην μιλάς μόρι της λέει. Η κοπέλα όμως έφυγε και ανέβηκε στα σκαλοπάτια και δεν πρόλαβε να της κάνει οτιδήποτε άλλο. Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρες ληστείων και σήμερα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Χανίων.